Λοιπόν, ορίστε κύριε Καμένο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Υπουργοί. Ακούστηκαν πολλά σήμερα. Δεν θα είμαι ευχάριστος. Η πρώτη ερώτηση αφορά τον αγαπητό μου φίλο τον κύριο Δραγασάκη. Επειδή τον βλέπω και παρόντο τον κύριο Υπουργό, θα ήθελα να μου απαντήσει όταν έρθει και η ώρα του να μιλήσει, κατά πόσο συμφωνεί ότι με την ψήφιση της καταπαράβαση μη ελέγχου των συμβάσεων και του τρόπου αναθέσεως όλων των εξόδων τόσο στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής όσο και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, επιβαρύνεται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θα μπορούσα και να χαριτολογήσω και να πω ήρθαν οι επενδυτές. Αλλά κύριε Δραγασάκη, μου ήρθαν οι επενδυτές. Θα χρεώσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από ατασταλίες ή παρανομίες ή ελλείψεις που είχαν τα δύο Υπουργεία στον τρόπο με τον οποίο δεν μπόρεσαν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οι αναθέσεις μας έφεραν, και να θυμίσω εδώ, το 2004. Υπερτιμολογήσεις, τα οποία χρεώθηκε ο ελληνικός λαός. Μέσα στις χώρες οι οποίες αρνήθηκαν το μεταναστευτικό είναι και πολύ σοβαρές χώρες, όχι αυτές τις οποίες θα μπορούσε κάποιος να τις περιθωριοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Όπως είναι το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η γειτονική μας Βουλγαρία, η Αυστραλία κλπ. Άκουσα περισπούδαστα αναλύσεις και θα αναφερθώ, για παράδειγμα, σε μια συνάδελφο δημοσιογράφο των συναδέλφων που αναφέρονται στο άρθρο 17 και θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω, διότι εδώ θα καταθέσω και στα πρακτικά, με όλο το σεβασμό, είναι μεγάλο, αλλά το σύμφωνο που είμαι 100% σίγουρος δεν έχει διαβάσει κανένας σας, ειδικά από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Το σύμφωνο μετανάστευσης δεν το έχει διαβάσει κανένας σας. Εάν είχατε διαβάσει, θα κάνω ερωτήσεις και αν θέλετε απαντήστε μου. Στο άρθρο 17. Στο άρθρο 17 και διαβάζω. Και θα πω για τους συναδέλφους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιλάω για γύψο, βάζετε γύψο. Και λέει εδώ. Πρόθεση ανεξάρτητης αντικειμενικής και ποιοτικής αναφοράς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών μέσω διαδικτύου και άλλων μέσων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών και μέσων ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα με την ορολογία που σχετίζονται με τη μετανάστευση, επενδύοντας σε πρότυπα διοντολογίας και διαφήμιση και πάβοντας χορήγηση δημόσια χρηματοδότηση και υλική υποστήριξη στα μέσα ενημέρωση που προωθούν συστηματικά μισολοδοξία, ξενοφοβία, ρατσισμό και άλλε μορφέ διακρίσεων. Δηλαδή, εσεί θα αποφασίσετε να κόψετε με αυτό που ψηφίζετε εδώ την κρατική χρηματοδότηση σε ένα μέσο το οποίο κατ' εσά και θα ήθελε εδώ πέρα σήμερα να μα δώσει ο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ του ορισμού. Τι σημαίνει συναφή μισολοδοξία, ποιο είναι ρατσιστή, ποιο είναι ξενοφοβικό και με ποιου ορισμού θα ορίσετε, εάν εσείς θα βάλετε γύψο στο μέσο μαζικής ενημέρωσης και, προσέξτε, θα μπει μια είδους λογοκρισία. Δεν θα μπορεί να γίνει ούτε ένα ανοιχτό τραπέζι, ένα πάνελ, να συζητήσουμε κατά πόσο παράνομοι μετανάστες, δεν θέλετε λαθρομετανάστες, τις προάλλες βρίζατε και λέγατε για τον λαθρέμπορο του χρυσού. Αυτός είναι λαθρέμπορος, άλλος δεν είναι λαθρέμπορος. Ο λαθρέμπορος είναι αυτός που μεταφέρει ένα παράνομο προϊόν. Δεν είναι προϊόν ο άνθρωπος. Είναι όμως λάθρα εισερχόμενος και είναι παράνομα εισερχόμενος. Καταλύουμε τη δημοκρατία και τα εθνικά σύνορα. Και πάμε λίγο παρακάτω. Αυτά τα λέει το σύμφωνο. Παρακαλώ όλους να το διαβάσετε πάρα πολύ προσεκτικά. Πλήτη ή όχι, έβαλα τα κομμάτια του ελληνικού πληθυσμού και όλου του πληθυσμού της Ευρώπης, ειδικά του δυτικού κόσμου, η παράνομη μετανάστευση, η οποία είναι πλέον κανονική και δεν έχει να κάνει με αιτία πολέμου ή κλιματικής αλλαγής και όλες αυτές τις χαζομάρες που ακούμε. Έχει να κάνει με επιλογή κάποιου ανθρώπου να φύγει από τον τόπο κατοικίας του και να μεταναστεύσει σε έναν άλλο. Η επιλογή αυτή θεωρείται εμέσως πλην σαφώς ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Και ως αυτό, ως τέτοιο, πρέπει και να το αποδεχτούμε. Θα έχουν δωρεάν παροχές, έχει υποδομές το κράτος. Κύριε Υπουργέ μου, έχουμε προϋπολογίσει τα έξοδα που χρειαζόμαστε για όλες αυτές τις ροές. Έχουμε προϋπολογίσει τι θα μας κοστίσει. Έχουμε προϋπολογίσει τα επόμενα 5 χρόνια αν ο Έλληνας φορολογούμενος θα πρέπει μέσα από τη δυσκολία που περνάει από την έξοδο των μνημονίων και τη δυσκολία που έχει σήμερα με την ανεργία, εάν θα πέσει βάσει διεθνών οργανισμών και οικονομικών μελετών ο μέσος μισθός των χωρών υποδοχής, θα αυξηθεί το δημόσιο χρέος. Αυτά τα γνωρίζετε, συνάδελφοι. Είναι αποδεδειγμένα αυτά. Πέφτει ο μέσος μισθός. Ποια αύξηση κατώτατου του μισθού συζητάτε για τα 751, όταν θα πέσει ο μέσος μισθός με την είσοδο των μεταναστών, οι οποίοι δεν θα είναι συγκεκριμένης ειδικότητας ή οτιδήποτε άλλο και θα πάνε ίσως και ως ανειδίκευτοι εργάτες. Το ερώτημα είναι πάλι και παραμένω ποιος θα πληρώσει. Υπάρχει ένα ζήτημα που έθεσε και ξεκίνησε ο κ. Σκοτζιάς. Ο αξιότιμος κ. Σκοτζιάς. Ξεκίνησε για τα συνόδευτα παιδιά, έκανε μια καταγγελία ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει παραβιάσει την νομοθεσία και έχουν έρθει ασυνόδευτα τα παιδιά τα οποία έπεσαν θύματα εμπορίου οργάνων και καθόμαστε εδώ μέσα και μιλάμε για δημοκρατία. Έχει συμβεί αυτό. Γνωρίζετε κάτι, συναδελφοί? Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία.
Εάν στην Ελλάδα έχουν παρανομήσει κρατική λειτουργία του κράτους, είτε είναι πρέσβεις είτε είναι πρόξενοι, και έχουν φέρει παιδιά τα οποία τα σφάξαμε για εμπόριο οργάνων, πρέπει να μπουν φυλακοί όλοι και πρέπει να κρεμαστούν ανάποδα. Ή συμβεί κάτι τέτοιο? Είναι κάθε υπερβολή, είναι η καταγγελία του κ. Κοτζιά? Έχει συμβεί αυτό στην ελληνική επικράτεια? Στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ μου, και δεν θα καθυστερήσω, γνωρίζετε για την Ελληνική Συμμαχία Μετρητών, τον Greek Cash Alliance? Γνωρίζετε τι είναι αυτό? Η μπλε κάρτα, η Mastercard που φορτώνει ο κύριος Σόρος με τα Ηνωμένα Έθνη και την παίρνουν χωρίς όνομα κατόχου όλοι οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και πηγαίνουν και σηκώνουν λεφτά από τα ATM. Κύριε Δραγασάκη, μου ήσασταν υπεύθυνος στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό το τα χρήματα περνάνε το τραπεζικό σύστημα στα ATM. Το γνωρίζετε? Είναι η Ελλάδα εδώ. Είναι το πρόγραμμα της Ελλάδος. Και ρωτώ, πόσα χρήματα έχουν πάρθει, από ποιους δικαιούχους, με ποιο τρόπο έχει μοιραστεί η μπλε κάρτα, γιατί είναι Greek Cash Alliance. Δεν το λέω εγώ. Είναι συμμαχία μετρητών. Τους βάζουμε λεφτά με κάρτα πιστωτική της Mastercard, η οποία δεν έχει όνομα κατόχου, έχει ένα νούμερο απάνω. Το 1350. Και πάει και σηκώνει κάθε μήνα λεφτά από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ποιος του βάζει τα λεφτά? Και το καταδέχεται στα πρακτικά. Για όποιον ενδιαφέρεται να δει τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Θα φέρω μετά και 80 σελίδες το εγχειρίδιο που παίρναν αυτοί που νομίζαμε ότι ήταν όλοι πρόσφυγες στις βάρκες στη Λέσβο, και είναι εδώ και ο φίλος από τη Λέσβο, που έχει μέσα πληροφορίες 80 σελίδες, το έχετε δει το εγχειρίδιο. Από πού είναι η κοινότητα των Σομαλών, των Αφγανών? Δεν είχα καμία σχέση με τους Σύριους. Τους έδιναν πλήρεις οδηγίες τι θα κάνουν στην Ελλάδα. Ποια είναι τα δικηγορικά γραφεία, πού θα μάθουν ελληνικά, ποιες γλώσσες διδάσκονται, ποιες μέρες. Κύριε Καμένο, πρέπει να κλείσετε. Και κλείνω, θα κλείσω. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτό το συμφωνητικό. Διαφωνώ με τον τρόπο που ψηφίστηκε, διότι ψηφίστηκε χωρίς να ενημερωθεί η Ελληνική Βουλή και ο Έλληνας πολίτης. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα δεν είναι δημοκρατικό. Θα πρέπει να υπάρχει ανοχή, δεν θα πρέπει όμως να υπάρχει συνενοχή. Η ευημερία του ελληνικού λαού περνάει μέσα από τη δημοκρατία και από την ενημέρωση. Δεν υπάρχει ευημερία του ελληνικού λαού όταν ο ελληνικός λαός είναι ανενημέρωτος, όταν υπάρχουν κατηγορίες ότι έχουμε σφάξει παιδάκια εδώ από Υπουργό Εξωτερικών και καθόμαστε και δεν συζητάμε αν έχει συμβεί αυτό ή κάτι άλλο. Και επίσης δεν με ενδιαφέρει και δεν μου αρέσει να ξεπλένω κανενός υπουργού ατοπήματα ή αυτά μπορούσαμε, αυτά κάναμε, διότι έτσι έφτασε η χώρα εδώ πέρα, όταν αναλάβαμε το 2015. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούν και οι προηγούμενοι. Εγώ δεν μπόρεσα, τόσα ήξερα, τόσα έκανα. Δεν μπορεί να συνεχίσει και να κουκουλώσουμε και να νομοθετήσουμε σκοτάδι. Αυτές οι τροπολογίες, το άρθρο 6 που σβήνουν και δίνουν σχωροχάρτη σε οτιδήποτε παρακολουθία είναι νομοθεσία σκοταδιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Κάποιος θα μου απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.